Ήταν οργανωμένη η επίθεση σε βάρος μου, με έβριζαν και με χτυπούσαν. Αυτό κατέθεσε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης σε ένα ακόμα δικαστήριο για την επίθεση που δέχθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Λευκό Πύργο το 2018. Εμένα μου έμεινε μία πίκρα ότι δέχτηκε επίθεση ο δήμαρχος της πόλης, ο θεσμός, και ότι κανείς δεν παρενέβη για να εμποδίσει την επίθεση που δεχόταν από οργανωμένη ομάδα. Και όσο διήρκησε αυτό μέχρι να φτάσουμε για να μπορέσει να φύγει ο δήμαρχος πια και να ξεφύγει από το περιστατικό, κανείς δεν μπήκε στη μέση, το είπα και σήμερα στο δικαστήριο. Είναι πίκρα και δεν συνάδει με μια δημοκρατική πόλη αυτό καθόλου. Στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης κάθισε ένας 40χρονος για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό κατηγορούμενος για διατάραξη κοινής ειρήνης και φθορά ξένου πράγματος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Η ίδια ποινή του είχε επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό, όπως και σε δύο ακόμα άτομα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή για άλλες υποθέσεις. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο της στιγμή της επίθεσης και ότι κλώτσε την πόρτα του αυτοκινήτου, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν ακούμπησε τον πρώην δήμαρχο. Δεν ήξερα ποιος ήταν και τον προσπέρασα. Κλώτσα μόνο την πόρτα. Άρχισαν να με σκουντάνε και να με βρίζουν. Θυμάμαι τον κατηγορούμενο που προσπαθούσε να με χτυπήσει με μια φανέλα. Είχα ανοίξει την πόρτα και αυτός κλώτσισε. Με χτυπούσαν, δεν ήταν τυχαίο. Υποτιθέμενο κίνητρο ήταν ότι είχε δοθεί άδεια από το Δήμο για το Pride. Μετά το τέλος ακροματικής διαδικασίας, ο Γιάννης Μπουτάρης πλησίασε τον κατηγορούμενο και είχαν ένα σύντομο διάλογο πριν αυτός πάρει ξανά τον δρόμο προς φυλακές. Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά τη διαδικασία, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκανε αναφορά σε αυτόν τον διάλογο, αλλά χωρίς να αποκαλύψει τη στοιχομηθεία. Ενώ τόνισε ότι αυτό που του προξένησε εντύπωση ήταν η αργοπορία της δικαιοσύνης, συγκεκριμένη υπόθεση. Τι σας έχει μείνει αυτή η πίκρα και τι σας έχει μείνει από τότε? Η αργοπορία της δικαιοσύνης. 6 αναβολές, 5-6 πόσες είναι. Είναι απαράδεκτο. Δεν ήρθες, θα σε τιμωρήσει επειδή δεν ήρθες. Γιατί το αναβάλεις? Λέω, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά είμαι πολίτης και οι πολίτες τυραγιώνται με αυτή την ιστορία. Από την επίθεση τι σας έλεγε? Μια στεναχώρια. Όχι γιατί έπανα τίποτα εγώ. Στεναχώρια γιατί υπάρχουν τέτοια ακραίοι άνθρωποι. Με του μιλήσατε, το συγχωρέσατε? Ότι είπαμε, δεν το λέω. Υπενθυμίζετε πως για την ίδια υπόθεση εκκρεμεί ακόμα η δίκη του Παναγιώτη Ψωμιάδη και άλλων 11, που μετά από πρόσφατη νέα αναβολή προσδιορίστηκε για την επόμενη χρονιά.